Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη. Πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε απόψε. Ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο. Ποια η κατάσταση, ποιοι οι κίνδυνοι και οι προοπτικές. Οι αγροτικές καλλιέργειες της Κρήτης και το μέλλον τους σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή και με φόντο τις πρόσφατες πρωτοφανείς θεομηνίες που έπληξαν το νησί. Κόπος χωρίς αντίκρισμα, εισοδήματα συρρυκνωμένα, καλλιέργειες στο έλεος του καιρού. Καμπανάκι για ανεπάρκεια του ΕΛΓΑ μπροστά στον Μπαρά Ζημιών. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ανασφάλειας και η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, προκαλώντας την αγωνία των δικαιούχων, καθώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου. Δέσμευση Αραχοβίτη για παράταση ενός μήνα με την τελική ωστόσο απόφαση να ανήκει στον Επίτροπο Χόγκαν. Και ακόμη, ποια η υπάρχουσα εικόνα και ποιες οι προβλέψεις για τη δυναμική των αγροτικών μας προϊόντων στις αγορές. Ποιο το πρόσημο για την ελαιοκομική περίοδο, ποιες οι εκτιμήσεις για τον αμπελουργικό κλάδο. Τα αιτήματα των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου, οι υποσχέσεις του Υπουργείου. Απόψε κοντά μας, Ανδρέας Στρατάκης, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Μύρον Χιλιετζάκης, Αντιπρόεδρος ΕΑΣΥ, Αντιπρόεδρος Ομάδας Αμπελουργών και Αμπελοκαλλιεργητών Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, κύριε Τερζέκη. Αγροτικά θέματα, αγροτικά ζητήματα, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ένα νησί που αγαπά τη γη και η γη το ανταποδίδει στους ανθρώπους που παλεύουν με το μόχθο της. Κύριε Στρατάκη, να ξεκινήσω με εσάς και να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο φαίνεται να είναι θέμα συζήτηση το τελευταίο διάστημα στην ενδοχώρα και όχι μόνο, γιατί λίγο ή πολύ δικαιούχοι επιδοτήσεων είναι πάρα πολύ στο νησί μας και εκεί υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Από εκεί που γνωρίζαμε δηλαδή ότι συνήθως μέσα στο Μάρτιο γίνεται η έναρξη, βλέπουμε ότι έγινε με καθυστέρηση μέσα στον Απρίλιο και μετά από δικές σας παρενέσεις και συζητήσεις στο Υπουργείο. Τι έχει συμβεί και σε τι στάδιο είμαστε σήμερα? Κυρία Τερζάκη, δυστυχώς υπήρξε μια δικαιολόγητη κατά εμάς καθυστέρηση, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν από το μήνα Νοέμβριο μέχρι το μήνα Ιανουάριο στην Αθήνα, που είχαν να κάνουν με τον νέο ανάδοχο, σύμφωνα με τη σύμβαση, τον τεχνικό σύμβουλο, στο οποίο εκεί έγινε ένα εις βάρος, βέβαια, αυτό που έγινε ήταν εις βάρος των παραγωγών και των δικαιούχων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και για να είμαι πιο αναλυτικά, σας πω ότι το μήνα Νοέμβριο, κανονικά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή το Υπουργείο, έπρεπε να έχει προκηρύξει το διαγωνισμό για τη νέα σύμβαση. Αυτό δεν το έκανε τον Νοέμβριο, το έκανε στα μέσα Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η καθυστέρηση. Έχω πει και τα είπα και στον Υπουργό της προάλλης που μου δόθηκε δυνατότητα να τον εδώ, το λέω και από την εκπομπή σας, ότι την αποκλειστική ευθύνη έχει το Υπουργείο, ο ΠΚΠ, ο ίδιος ο Υπουργός. Και θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες που του αναλογούν για να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει ο κόσμος να προλάβει τις ημερομηνίες για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είδαμε να έχετε μια συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είδαμε και μια δέσμευση, τουλάχιστον σε ό,τι τον αφορά από πλευρά του Σταύρου Αραχοβίτη, για παράταση, κάτι που δεν είναι όμως στο χέρι της Ελλάδας, αλλά στην μπάλα των Βρυξελών, έχω την αίσθηση. Κυρία Τερζάκη, υποχρεωθήκαμε 62 οργανώσεις από όλη την ελληνική επικράτεια να πάμε στο Υπουργείο. Είδαμε τον Υπουργό μια αντιπροσωπεία από 15 Προέδρους, τον οποίο την ημέρα που πήγαμε, δόθηκε η εντολή για να ξεκινήσει αργά το βράδυ, 9 η ώρα της ίδιας ημέρας. Δόθηκε η εντολή. Είχαν οριστικοποιηθεί όλες βέβαια οι διαδικασίες για τον Τεχνικό Σύμβουλο και το Συμβούλιο, το Ελεκτικό Συνέδριο είχε υπογράψει. Αυτό έγινε την περασμένη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, το βράδυ. Και ζητήσαμε από τον Υπουργό να αναλάβει και την ευθύνη. Ποια ευθύνη? Δεν μπορούν 650.000 παραγωγοί μέχρι δικαιούχοι σε όλη την ελληνική επικράτεια μέχρι 15 Μαΐου λάβετε υπόψη και το Πάσχα και την Πρωτομαγιά να μπορέσουν. Άρα λοιπόν το Υπουργείο θα πρέπει ο Υπουργός να διασφαλίσει, να κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει όση προθεσμία χρειάζεται και παράταση για να γίνει αυτή. Εάν είναι ένας μήνας, ένας μήνας. Εάν είναι πάνω από ένα μήνα, πάνω από ένα μήνα. Κύριε Χιλιετζάκη, γνωρίζετε τη διαδικασία της ενεργοποίησης δικαιωμάτων πολύ καλά σε επίπεδο Ηρακλείου τουλάχιστον, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για καταληκτική ημερομηνία τη 15η Μαΐου. Προφανώς ο χρόνος δεν επαρκεί, είναι ξεκάθαρο, και τι κινδύνους μπορεί να ελοχεύει? Ο χρόνος δεν επαρκεί. Εμείς περιμέναμε χθες το βράδυ
να βγει ο Υπουργός να ανακοινώσει την παράταση που δεσμεύτηκε την περασμένη Πέμπτη σε όλες τις συνεταιριστικές οργανώσεις που επισκεφτήκανε. Εχθές ήταν στις Βρυξέλλες. Ήταν με τον κύριο Χόγκαν, που θα του έθετε επίσημα, σαν κράτος μέλος η Ελλάδα, την πρόταση της παράτασης για άλλο ένα μήνα, μέχρι 15 Ιουνίου. Εχθές ο Υπουργός δεν βγήκε. Ευελπιστούμε ότι θα βγει τις επόμενες μέρες. Αν δεν βγει, πραγματικά υπάρχουν μαύρα σύννεφα. Η Ένωση Ηρακλείου έχει το μεγαλύτερο έργο στο νομό Ηρακλείου, έχει το πιο εκπαιδευμένο προσωπικό και πραγματικά έχουμε βραχνά τις τελευταίες μέρες όσο αφορά και μεγάλο προβληματισμό πώς θα εξυπηρετήσουμε τόσες χιλιάδες παραγωγούς, πάνω από 25.000 παραγωγούς που περνάνε από τις εγκαταστάσεις της Ένωσης Ηρακλείου και στην Ενδοχώρα αλλά και στην 62 Μαρτύρο που είναι η έδρα μας, για να εξυπηρετηθούν. Δεν βγαίνει η ημερομηνία. Από τις 15 Μαΐου ξεκινάει επίσημα βάσει κανονισμού το πρόστιμο του 1% για κάθε εργάσιμη μέρα. Η καταληκτική ημερομηνία που κλείνει το σύστημα οριστικά που πέφτει είναι 10 Ιουνίου. Από τις 15 Μαΐου κάποιοι μέχρι τις 10 Ιουνίου, αν δεν έχουν ενεργοποιήσει, έχουν κάθε μέρα 1% ποινή. Αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας από τις 15 Ιουνίου και μετά, θα μπορέσουν να κάνουν ενεργοποίηση. Αλλιώς κλειδώνει το σύστημα. Δεν μπορούν. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί όπως και δίποτε ο χαμένος χρόνος που χάσαμε. Αν αναστοριθούμε πέρυσι, η ενεργοποίηση ξεκίνησε 1η του Μάρτη, 1,5 μήνα πριν, για να κάνουμε μία ασφαλής, σωστή ενεργοποίηση και να η παραγωγή μας να έχουν τη σιγουριά που είχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Στρατάκη, η συζήτηση με τον κύριο Ραχοβίτη την περασμένη Πέμπτη έδειξε ότι για αυτόν είναι κάτι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα πάρει την παράταση ή άφησε ένα παραθυράκι ενδεχομένως ανοιχτό στο ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά από πλευράς Επιτρόπου Χόγκαν? Κυρία Τερζάκη, δεν ήταν έκπληξη για μένα μια επίσκεψη στο Υπουργείο, για να καταλάβω για άλλη μια φορά, δεν εκπλήσωμαι εγώ προσωπικά ότι στο Υπουργείο δεν γνωρίζουν τι χρειάζεται για να γίνει μία αίτηση. Δυστυχώς η Αθήνα, οι τεχνοκράτες, οι σύμβουλοι και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξης νομίζουν ότι η αίτηση είναι ένα απλό πράγμα, είναι μια απλή διαδικασία και με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να γίνουν αυθημερώνει σε 5 ή σε 10 μέρες. Η παράταση για να δοθεί, για να κάνω μία διευκρίνηση, εμείς ζητάμε παράταση γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι μέχρι 15 Ιουνίου μπορούμε να κάνουμε τις αιτήσεις, αλλά με ποινές οι οποίες επιβαρύνουν τον παραγωγό. Εμείς μιλάμε για παράταση χωρίς να υπάρχουν ποινές. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε μία παράταση η οποία θα έρθει από μόνη της ούτως ή άλλως μέχρι 15 Ιουνίου. Θέμε να είναι μία κανονική παράταση. Χωρίς να υπάρχουν οι επιπτώσεις αυτές. Βέβαια. Αυτή η παράταση για να δοθεί θα πρέπει να αποφασιστεί και να εγκρίνει ο Επίτροπος, ο κύριος Χόγκαν, η Επιτροπή η Ευρωπαϊκή. Αυτό που ζητήσαμε από τον Υπουργό είναι ότι, κύριε Υπουργέ, εσείς ευθύνεστε για την καθυστέρηση, εσείς θα διασφαλίσετε. Το τι θα κάνει, το τι πρέπει να κάνει, υπουργός είναι, κυβέρνηση είναι, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι ότι δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση άνθρωποι να μην έχουν ενεργοποιήσει και εν τέλει ας αναλάβουν και το πολιτικό κόστος το οποίο που νομίζω ότι θα το αποφύγουν σε κάθε περίπτωση, θα κάνουν. Πιστεύω ότι θα δοθεί η παράταση, θα κάνουν τα πάντα για να δοθεί. Υπάρχει πρόθεση, δεν υπάρχει γνώση και εμπειρία, κύριε Στρατά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, για παράδειγμα, μία συνέπεια σε ό,τι αφορά το χρόνο καταβολής των επιδοτήσεων. Βλέπουμε μία συχνή πληρωμή σε αποζημιώσεις. Άρα η κυβέρνηση θέλει και δεν μπορεί ή επιφανειακά αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα? Κυρία Ταρζάκη, το ότι πληρώνεται ο παραγωγός δεν είναι ένα κατόρθωμα. Είναι μία υποχρέωση. Το λέω με την έννοια ότι έχουμε δει τα περασμένα χρόνια μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις και όλα τα υπουργεία. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που έχουν το αυτονόητο μας το έχουν φέρει να μας πούν ότι, ξέρετε κάτι, εμείς το κάναμε αυτό, εμείς είμαστε η αιτία που πληρωθήκατε. Το Υπουργείο το χρονοδιάγραμμα είναι σαφέστατο. Μέσα σε αυτό θα πρέπει να πληρωθούμε. Οι επιδοτήσεις πληρώνονται την ώρα τους και κανονικά και καλώς πληρώνονται. Από εκεί και πέρα, με ρωτάτε να σας πω. Όχι, κυρία Τερζάκη, δεν γνωρίζω. Δυστυχώς, εμείς έχουμε διαπιστώσει και όλοι οι οποίοι μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους. Δεν είναι το φαινόμενο σημερινό. Μπορώ να πω ότι είναι διαχρονικό. Συνέχεια, δυστυχώς. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που δυστυχώς κάποιοι από αυτούς ή οι περισσότεροι από αυτούς
Τα παπούτσα που φοράνε δεν έχουν πατήσει ποτέ χώμα. Δεν ξέρουν τι θα πει πόνος, κόπος, αγωνία. Είναι, αυτή είναι η Αθήνα. Είναι οι τεχνοκράτες των Αθηνών, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δυστυχώς όμως αποφασίζουν για μας σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιβίωσή μας. Κύριε Στρατάκη, για μας, με εμάς και για ένα νησί το οποίο φέτος δέχτηκε πρωτοφανείς καιρικές καταστάσεις. Εκεί έχει ανοίξει μια συζήτηση δυναμικά και επί της ουσίας ό,τι αφορά τις αγροτικές καλλιέργειες. Κυρία Ταρζάκη, ναι. Έχουμε πει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Έχουμε μπει σε μια περίοδο η οποία βλέπουμε, είναι οφθαλμοφανές πλέον, ότι οι καιρικές συνθήκες είναι απρόβλεπτες και πάνω σε αυτό ζητάμε να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ένας κανονισμός ο οποίος έγινε το 2011, που δεν είχαν προβλεφτεί φαινόμενα αυτά που βλέπουμε σήμερα, ότι είναι η ώρα και ήρθε η ώρα να αλλάξει. Αυτό είναι όχι από εμάς μόνο, όχι από τη δική μας οργάνωση και από τους ανθρώπους εδώ στο Ηράκλειο. Είναι από όλη την ελληνική επικράτεια. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα εμείς λέμε ότι υποχρεώσεις θα πρέπει να ανταπεξέλλονται αμέσως, να καταγράφονται οι ζημιές, να δηλώνουν τις ζημιές και να πληρώνεται ο παράγωγος. Ρουσφέθεια δεν θέμε, χάρες δεν θέμε. Ζητάμε την υποχρέωση που έχει ο ασφαλιστικός φορέας σε εμάς. Είναι απλά τα πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι πολλές φορές το αυτονόητο, δεν είναι πολλές φορές σε όλα τα επίπεδα σε αυτή τη χώρα. Γιατί, να φανταστείτε μόνο ότι είχαμε δύο αγρότες οι οποίοι μετήχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ και η σημερινή κυβέρνηση δεν δέχτηκε να είναι αγρότες που στο δικό μας ταμείο και δεν συμμετέχουν. Κύριε Χιλιατζάκη, είδαμε και από εσάς το προηγούμενο διάστημα να μιλάτε για μια ακόμη φορά για ανεπάρκεια του ΕΛΓΑ σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ειδικά στην παρούσα χρονική στιγμή, που σημαίνει τι στην πράξη, ότι μπορούν να δούμε αγρότες που υπάγονται στον ΕΛΓΑ να μένουν ακάλυπτοι. Ο ΕΛΓΑ έχει βρει τα τελευταία δύο χρόνια μια φόρμα και αντί να κάνει εγκαθάριση το μήνα Δεκέμβριο, όπως προβλέπει και ο κανονισμός του και όπως είχαμε μάθει εμείς, μας δίνει μία προκαταβολή και αφήνει ένα 30% για την επόμενη χρονιά. Το μεγάλο πρόβλημα του ΕΛΓΑ είναι ότι ο κλιματολογικός χάρτης έχει αλλάξει στη χώρα μας τα τελευταία 3 χρόνια. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές και πραγματικά έχουν μπει σε κάποια διαδικασία αυτοί που διοικούν τον ΕΛΓΑ που θα βρουν τα χρήματα να τα δώσουν. Ο ΕΛΓΑ το 2015 είχε ένα αποθεματικό 120 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση υπάρχουν. Σήμερα αυτό το αποθεματικό δεν ξέρουμε αν έχει καλυφθεί ή όχι, τι έχει μείνει από το συγκεκριμένο αποθεματικό. Είναι όμως σίγουρο ότι το 2018 ήταν μια από τις χειρότερες χρονίες όσο αφορά τον οργανισμό ΕΛΓΑ. Μια χρονιά με 90.000 δηλώσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μια χρονιά που έχουν ξεκινήσει να δίδονται προκαταβολές της τάξης του 70% και όχι εγκαθάριση. Μια χρονιά που μας άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα καλλιεργητικά και μας βρήκε η νέα χρονιά το 19 πολύ χειρότερη. Με πολύ χειρότερα ποδαρικά σε πάρα πολλές και διαφορετικές καλλιέργειες. Και θα μιλήσω για την Κρήτη μας. Τον Ιανουάριο έκανε το χαλάζι και ράβδισε τις ελιές κυριολεκτικά. Έρχονται οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τα είδαν περισσότερα στον ομό Χανίων. Καταστραφήκαν αβοκάντο, κτηνοτρόφοι, οι ελιές, εσπεριοριδή και ό,τι άλλα καλλιεργούσαν οι άνθρωποι εκεί. Έρχονται οι πλημμύρες πριν από 10 μέρες στη Νότια Κρήτη, όλα τα υπαίθρια κυπευτικά, είτε αυτό λέγονται γκινάρες, είτε λέγονται κουτιά που είναι τώρα στο προσκήνιο της εποχής και λόγω της Αρακοστής, όλα αυτά έχουν καταστραφεί. Έρχεται το ψύχος και η ταμπέλια, όσα μπέλια ήταν απέναντι από το βορρά τα καίει και δεν έχει βγάλει ακόμα αναγγελία ο ΕΛΓΑ. Καθημερινά παίρνουμε τηλέφωνο και τον διευθυντή και τον ανταποκριτή και όλα τα στελέχη του ΕΛΓΑ και τους λέμε ότι έχουν περάσει 17 μέρες από το ψύχος. Υπάρχουν αμπέλια που δεν μπορούν να συνυφέρουν, αμπέλια κυριολεκτικά που είναι καθισμένα στο ίδιο στάδιο και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το καλλιεργητικό κόστος με κάθε 5 μέρες να βρέχει και τη μια μέρα να φοράμε το κοντομάνικο και την άλλη το παλτό έχει ανέβει πάρα πολύ. Mm-hmm. Οι παραγωγοί μπαίνουν και ραντίζουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε μηχανική καλλιέργεια με τον παλιό τρόπο, με τα πόδια, για να μπορέσουν να σώσουν την παραγωγή τους.
Και βλέπουμε τον Ελγάκη αδιαφορεί. Σήμερα έπρεπε να έχει γίνει αναγγελία για τα αμπέλια, θα έπρεπε να έχει γίνει αναγγελία για τα υπαίθρια κυπευτικά. Και εγώ, Μιλών, Δήμος Αργανών Αστερουσίων, βγήκε πριν από μερικές μέρες σαν Δήμος έκτακτης ανάγκης. Λόγω των ακραίων καιρικών. Όταν βγάζει η πολιτεία ένα Δήμο σε έκτακτη ανάγκη, το αυτονόητο δεν είναι ο ΕΛΓΑ να κάνει την αναγγελία στα φρούτα ή στα λαχανικά ή στις καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιά. Και δεν βγαίνει. Δεν ξέρω οι εντολές από τα κεντρικά που λέει και ο πρόεδρος, από τα επιτελικά γραφεία της Αθήνας, ποιες είναι. Εμείς όμως είμαστε απελπισμένοι με αυτό που περνάμε. Δεν έχουμε δηλαδή ένα άνθρωπο δίπλα μας από το δικό μας οργανισμό που εμείς το συντηρούμε. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Χιλιτζάκη. Κύριε Στρατάκη, πείτε μου κάτι. Υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι ακριβώς όπως κύλησαν οι τελευταίες μήνες στην Κρήτη, ποια είναι η θέση των τοπικών μας προϊόντων στις διεθνείς αγορές, στο χρηματιστήριο αγορών, ποια είναι η θέση του ελαιολάδου και ποια εκτιμάτε ότι θα είναι αργότερα από τα αμπέλια μας? Κυρία Αντεζάκη, ακούστε να δείτε. Δεν διαφοροποιείται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αγορές. Μπορεί να διαφοροποιηθεί σε ποσότητες και σε ποιότητα. Οι αγορές έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα, είναι η τροφοδοσία των αγορών, η ομαλή τροφοδοσία των αγορών, η συνεχή τροφοδοσία, να τηρούνται τα συμβόλαια, να ανοίγονται δρόμοι, δηλαδή το κράτος μας θα πρέπει να βοηθάσει αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι τα βλέπουμε κάθε χρόνο, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα οποροκυπευτικά κάθε χρόνο, τη στιγμή που είναι η συκομιδή, τη στιγμή που θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τις αγορές, βλέπουμε φαινόμενα. Πολλές φορές και ακραία φαινόμενα με τις απεργίες στα καράβια για να μην μπορούν να τροφοδοτήσουν. Αυτά είναι θέματα στα οποία δυστυχώς δεν διαφέρει κανένα. Δεν απασχολεί κανένα. Και αν κάτι πάει καλά, τυχαίνει και πηγαίνει καλά. Οι ανθρώποι κάνουν αγώνα μόνοι τους. Οι ανθρώποι οι οποίοι έχουν επενδύσει στον πρωτογενή τομέα αγωνίζονται μόνοι τους. Το κράτος είναι απόν. Δεν βοηθάει τον παραγωγό, δεν βοηθάει την επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Αφήνει τους ανθρώπους στο έλεος του Θεού και της Παναγίας. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα και δεν πρόκειται να λυθούν, κυρία Τερζάκη. Να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να λυθούν αυτά τα προβλήματα ή να βελτιωθούν εάν δεν υπάρχει η βοήθεια και η συμπαράσταση από την ελληνική πολιτεία, δηλαδή από την κυβέρνηση. Η όθηση. Η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπουμε να κάνει πράγματα. Για παράδειγμα, το συζητάγαμε πέρσι εδώ μαζί, κύριε Χιλιετζάκη, τουρισμός και πρωτογενής τομέας. Αυτή η περιβόητη διασύνδεση έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πίσω. Βλέπουμε να γίνονται κάποια βήματα, όχι άλματα. Κοιτάξτε, αν δείτε, κυρία Ταζάκη, αυτό έχει υποθεί. Εγώ έχω την άποψή μου, την έχω πει, την λέω και από την εκπομπή σας. Μην περιμένετε ποτέ. Μην περιμένετε ποτέ να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα αγροτικά προϊόντα, τουρισμός. Και ο λόγος είναι ένας και δεν υπάρχει άλλος. Εάν δεν έρθει στη χώρα μας ένας ποιοτικός τουρισμός, ένας τουρίστας ο οποίος θα ζητήσει τα προϊόντα μας, τα οποία να τα βρει, θα ζητήσει να βρει το προϊόν το καλό το οποίο το προσφέρουμε, γιατί υπάρχει, μέχρι να έρχονται στην πατρίδα μας άνθρωποι οι οποίοι προπληρώνουν και οι πληρωμές οι οποίες και τα πακέτα τα τουριστικά είναι τέτοια τα οποία δεν μπορούν. Δεν μπορούμε εμείς οι παραγωγοί οι οποίοι υπάρχουν τα προϊόντα. Υπάρχει το καλό τυρί παραδείγματος χάρη το οποίο δεν μπορεί να καταστρέφεται στα ψυγεία και να έχει αποθέματα ο νομός Ηρακλείου και η Κρήτη μας, η τυροκόμη μας. Το άριστο τυρί αυτό, το καλύτερο τυρί το οποίο να έχουν αποθέματα εκατοντάδες τόνους. Αυτά για να μπουν στην αγορά θα πρέπει να πληρωθούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουν να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Δεν θα πρέπει εμείς οι παραγωγοί να μας παίρνουν το προϊόν, επιτρέψτε μου να πω 3,60 mm-hmm. για να μπορέσει ο τουρίστας να τρώει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να πίνει το κρασί το οποίο δεν είναι το δικό μας κρασί. Στις περισσότερες φορές είναι κρασά τα οποία είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας για να μπορέσουμε εμείς να στηρίξουμε ένα τουρισμό. Εμείς θα στηρίξουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα είναι ποιοτικός και ο παραγωγός θα αμείβεται το προϊόν το οποίο παίρνει. Εάν θέλουμε να κάνουμε τέτοια μια συζήτηση πραγματική, είμαστε εδώ να την κάνουμε. Λάδι έχουμε, τυροκομικά έχουμε, γαλακτοκομικά υπάρχουν, κρέας υπάρχει. Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Επάρκεια. Εγώ νομίζω Επάρκεια. Ότι ποτέ δεν θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και είναι αιτία ο τουρισμός ο συγκεκριμένος που έρχεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κύριε Χιετζάκη. Greek salad.
ελληνική σαλάτα, pop. Ένα κοντέινερ το μήνα φέτα. Η ελληνική σαλάτα, η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να έχει φέτα. Ένα κοντέινερ φέτα, 12 κοντέινερ εισαγωγή λευκό τυρί για τον τουρισμό της Κρήτης. Αυτή η λέξη τα κλείνει όλα. Με τα αδιάθετα, χτινοτροφικά, υπέροχα κριτικά προϊόντα που έχουμε, τα τυριά που δεν πουλούνται, για να καταλάβετε τι είναι ο τουρισμός σήμερα στο νησί μας. 12 κοντέινερ λευκό τυρί και το επαναλαμβάνω, ένα κοντέινερ φέτα. Το πάντρεμα αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Έπρεπε να έχει γίνει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι το πιστέψουν, που είναι σε κομβικά σημεία και σε θέσεις, θα μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί. Γίνεται μια προσπάθεια από την περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια, που γίνεται ένα φόρουμ ανάμεσα στους παραγωγούς και στους ξενοδόχους. Αυτό το φόρουμ κάποιες φορές έχει αποδώσει, κάποιες άλλες όχι. Χρειάζεται από το κεντρικό κράτος να δοθούν κάποια κίνητρα, που αυτά τα κίνητρα θα οθήσουν και τον ξενοδόχο να θέλει να ψωνίσει από το χωράφι, αλλά και εμένα σαν παραγωγό να τα πάω στο ξενοδοχείο και να τα παραδώσω. Αυτά τα κίνητρα τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, δεν χρειάζεται να τα ξανααναφέρουμε. Η υπάρχουν κυβέρνηση τα ξέρει, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα ξέρανε. Αρκεί να τα εφαρμόσουν. Αυτό είναι το όλο μυστικό. Όσο αφορά για το λάδι μας, που είπατε για τη στήριξη, κυρία Τερζάκη, στο ερώτημα στον πρόεδρο, θα σας πω το εξής. Πριν από 10 μέρες, ο πρόεδρος αγροτικών θεμάτων της Ισπανίας, ο αντίστοιχος υπουργός αγροτικών θεμάτων της Ισπανίας, βγήκε και είπε ότι το λάδι, αν πέσει κάτω από το 1,80 το ισπανικό, θα υπάρχει κρατική στήριξη, γιατί υπάρχουν 1.400.000 τόνοι αποθέματα στην Ισπανία και θα πρέπει να στηρίξουμε το προϊόν. Το είπε ο ίδιος ο υπουργός και το πέρασε και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στον ιταλικό προϋπολογισμό υπάρχει η στήριξη του ελαιολάδου, στον προϋπολογισμό τον ιταλικό. Στην Ελλάδα όμως, πριν από 3 χρόνια, οι εξαγωγές της ελιάς ήταν 1 δις ευρώ. Αυτά τα στοιχεία είναι επίσημα από την Ελστάτ. Σήμερα δεν είναι ούτε 500.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, 500 εκατομμύρια, συγγνώμη. 500 εκατομμύρια και ήταν ένα δις. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει στρατηγική από το κράτος και μία στήριξη για τον ελαιοπαραγωγό, που είναι ο χρυσός μας, που είναι η ναυαρχίδας μας στις εξαγωγές, και βλέπουμε αυτή την κατρακύλα. Το ξέρετε ότι δεν γίνονται εμπορικές πράξεις, δεν πουλιάται τίποτα. 2 μήνες έχουν να γίνουν εμπορικές πράξεις στην Κρήτη. Το λάδι μας είναι τελείως στα αζήτητα. Για πάρα πολλούς λόγους. Δυστυχώς ο χρόνος δεν επαρκεί ποτέ για να θίξουμε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Στρατάκη. Συμφωνώ μαζί σας. Τα θέματά μας, όσος χρόνος και να διατεθεί, δεν φτάνουν. Είναι δυστυχώς μεγάλα και σοβαρά. Νομίζω ότι αν έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Και να τα αναδεικνύουμε μέρα με τη μέρα, εμείς από την πλευρά μας και εσείς από τη δική σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.